Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον Μιχάλη Γνατίου, ανταποκριτής του Action 24. Να τον καλημέρα. Στην Ουάσιγκτον. Καλώς τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Πώς είσαι? Τι γίνεται, πώς πάμε? Πώς θα πάμε τώρα? Πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και Μιχάλη, λέγαμε νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν θα τελειώσει σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δύο μήνες. Γιατί οι Ισραηλινοί κάνουν μια ειδική κυβέρνηση για τη διαχείρισή της, ένα ειδικό υπουργείο για τη διαχείρισή της και λένε και σε καμιά 300.000 άντρες και γυναίκες, ανακαλείστε στην εφεδρεία και πηγαίνετε να πολεμήσετε. Αυτές δεν είναι προετοιμασίες για σύραξη ημερών ή μηνών. Λίγων ημερών. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Να πω ότι είναι 530.000 οι διέφεδροι. Είναι τεράστιος αριθμός. 540.000. 530.000. Εντάξει. Και πάνε στο Ισραήλ από όλα τα μέρη του κόσμου. Ναι. Και βεβαίως και από την Ελλάδα. Έτσι, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και πάνε πάρα πολύ από την Αμερική και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει, συνάδελφοι, ότι οι νέοι Εβραίοι, που οι περισσότεροι βεβαίως γεννήθηκαν σε ξένες χώρες, όπως καταλαβαίνετε, όχι οι περισσότεροι, αρκετοί εξ αυτών γεννήθηκαν σε ξένες χώρες, επιλέγουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να πάνε στο Ισραήλ. Ναι, δεν προετοιμάζονται για πόλεμο λίγων ημερών. Προετοιμάζονται για πόλεμο πολλών ημερών, εβδομάδων κλπ. Διότι, όπως ακούσαμε κάποιες δηλώσεις και της αντιπολιτεύσης, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ενωμένο, αν και ήταν βαθιά διχασμένο, όπως ξέρετε, είναι ενωμένο υπό τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει κάνει πολλές παραχωρήσεις στη λεγόμενη αντιπολίτευση. Σωστά. Και θα προχωρήσουν. Τώρα που βλέπουμε, Μιχάλη, συγγνώμη, να πούμε ότι τα πλάνα που βλέπουμε είναι πλάνα από την Γάζα, είναι πλάνα από ντρόουν, τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και δείχνουν ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, χθες το μεσημέρι συγκεκριμένα, σε μια περιοχή η οποία από εκείνη τη στιγμή μέχρι τώρα έχει βομβαρδιστεί με ακόμα λιγότερο έλεος. Και αυτό που έλεγες, Μιχάλη, απλά να προσθέσω ότι ο Νετανιάχου εχθές το διάγγελμά του, ο ίδιος λοιπόν τόνισε ότι η μοίρα του λαού του Ισραήλ βρίσκεται και κρέμεται από μία κλωστή. Σωστά. Σε αυτό το διάγγελμα που είπες, έκανε κάτι το οποίο είχε κάνει προηγουμένως ο πρόεδρος Μπάιντεν. Σωστά. Συνέδεσε αυτή την επίθεση με το Ισλαμικό κράτος, τον ISIS. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως έχουμε τονίσει από το κανάλι μας, ότι στον πόλεμο εναντίον των τζιχαντιστών, εναντίον του ISIS, που γίνεται κυρίως στη Συρία και στο Ιράν, συμμετέχουν οι Αμερικανοί με στρατιωτικές δυνάμεις και με αεροπορικές δυνάμεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσουμε. Και τώρα ήθελα να μπούμε σε αυτά, στις καινούριες πληροφορίες που έχουμε στη διάρκεια της νύχτας από την πλευρά των ΗΠΑ. Να κρατήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σημαντικός νομοθέτης, ο Μάικλ Μακκόλ, ρεπουμπλικάνος από το Τέξας, ο οποίος επανέλαβε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε από την πλευρά της Αιγύπτου, ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ τρεις μέρες πριν από την επίθεση, είπε ο νομοθέτης, ο βουλευτής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, πολύ σημαντική επιτροπή, από την οποία εξαρτώνται και οι πωλήσεις όπλων σε ξένες χώρες. Ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να πει τον ναι για την Τουρκία. Απλά κάνω αυτή τη σημείωση. Και μέχρι τη στιγμή δεν το λέει ούτε αυτός το ναι στα F-16 της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν είπε ότι δεν είμαστε σίγουροι πώς χάσαμε αυτή την πληροφορία. Δεν είμαστε σίγουροι πώς την έχασε το Ισραήλ. Εχθές στην εκπομπή του Action, εγώ είπα τη γνώμη μου, θα σας την πω και εσάς. Εγώ δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν το γνώριζε. Πιστεύω ότι το Ισραήλ αποφάσισε να δράξει αυτή την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
Δεν μου αρέσει η λέξη ξεκαθαρίσει, συνάδελφοι, διότι δεν είναι καλή λέξη, αλλά αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς μετά από αυτή την επίθεση, την μεγάλη επίθεση που ετοιμάζει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Λες, Μιχάλη, λοιπόν, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, νομίζω. Δεν είναι δυνατόν να το ξέρουν, δεν είναι δυνατόν να το ξέρουν οι Αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες. Να ενημερώνουν τους Ισραηλινούς τρεις μέρες πριν ότι κάτι μεγάλο έρχεται και το Ισραήλ με τις πολύ γνωστές ευαισθησίες του σε αυτά τα ζητήματα να πιάνεται στον ύπνο. Δεν μπορεί κάποιος να υποεκτίμησε μια τέτοιου είδους πληροφορία. Εντάξει, είναι πολύ, δεν το πιστεύω εγώ. Είναι μια καλή δικαιολογία ότι δεν το, ότι δεν το πήραμε είδηση. Ναι. Δεν είναι μόνο οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν τέτοιες μυστικές υπηρεσίες ποτέ στην ιστορία. Από εδώ και πέρα εννοώ. Τόσο καλές όσο είναι η Μοσάτ. Και το Ισραήλ, συγγνώμη Μιχάλη, γιατί το άφησε αυτό, αν πάρουμε λοιπόν εμείς το σενάριο ότι γνώριζε να εξελιχθεί έτσι αυτή η κατάσταση. Αρκετές φορές, όχι αρκετές φορές, λίγες φορές, χώρες όπως το Ισραήλ επιλέγουν να βαδίσουν πάνω σε αυτή τη φράση, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έχασαν έναν κόσμο αρκετό. Απόψε, σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ είναι ήδη 1.200 επίσημα. Από την πλευρά της Χαμάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ περισσότεροι. Άρα αυτή που μίλησα για την 11η Σεπτεμβρίου της περιοχής είναι επιβεβαιωμένο η λέξη σε εισαγωγικά. Είχαμε δηλώσεις, όπως σας είπα, και από τον πρόεδρο Biden, καινούργιες δηλώσεις. Το βράδυ πήγε σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Μαζεύτηκαν από όλα τα μέρη της Αμερικής, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πολύ σημαντικοί Εβραίοι. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε με τη φράση «Μπορείτε να βασίζεστε σε μένα και εδώ και στο εξωτερικό». Εννοούσε βέβαια ότι για την προστασία του Ισραήλ, για την προστασία του εβραϊκού κόσμου, του εβραϊκού λαού, των Εβραίων σε αυτόν τον κόσμο. Οι αναλυτές στην Ουάσιγκτον λένε ότι ο πρόεδρος έστειλε με αυτή τη φράση το μήνυμά του. Ξέφρασε μια πολύ βαθιά αγανάκτηση για την επίθεση αυτή. Έκανε λόγο για την πιο φωνική μέρα για τους Εβραίους από το ολοκαύτωμα του Χίτλερ. Μάλιστα. Τώρα, Μιχάλη, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι, μόνο ένα λεπτό. Παρακαλώ. Συγγνώμη, όλο αυτό είναι και θα χρησιμοποιηθεί και για τη συνέχεια. Γιατί μίλησε και για γενοκτονία. Βέβαια, όταν προχώρησε και είπε για ολοκαύτωμα, ότι είναι η χειρότερη μέρα στην ιστορία των Εβραίων από το ολοκαύτωμα, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Αντιλαμβάνομαι τις ερωτήσεις και ακούω. Ωραία. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι τις αντιλαμβάνεσαι. Αλλά ο Νετανιάχου χθες 6 φορές χρησιμοποίησε τη φράση, τη λέξη ISIS. Έτσι, στην υπόθεση αυτή. Οι Αμερικανοί στέλνουν ένα αεροπλάνο φόρο, το Ford, και ένα δεύτερο, το Eisenhower, το οποίο θα φτάσει λίγο αργότερα στην περιοχή. Δύο αεροπλάνα φόρα, μιλάμε για μια τρομακτική δύναμη πυρός. Μιλάει ο Biden. Συνοδεύονται και από άλλα πλοία, ξέρεις. Και από άλλα πλοία, τα πλοία συνοδεία. Πάντα τώρα συνοδεύεται και από άλλα πλοία, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ο Biden λέει, μπορείτε να στηριχτείτε πάνω μου. Έχουμε πόλεμο, ήταν γενοκτονία. Το ερώτημα προκύπτει, είναι σαφές. Οι Αμερικανοί θα κατέβουν από τα ελικόπτερά τους, θα κατέβουν από τα αεροπλανοφόρα τους, θα μπουν σε αυτό το πεδίο, θα υπάρχει γενίκευση της σύραξης. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι νεκροί πλέον Αμερικανοί δεν είναι 14, είναι 22 επιβεβαιωμένοι. Άρα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών από αυτές τις επιθέσεις. Ακόμα δεν είπαν τον αριθμό των ομήρων. Έκανε ενημέρωση ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Jake Sullivan. Έκανε ενημέρωση και ο επικεφαλής επικοινωνιών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο Τζον Κίρπι. Δεν μπορούσαν να πούν τον αριθμό των ομήρων, αλλά
Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι η Χαμάς κρατά Αμερικανούς πολίτες. Έγιναν πολλές προσπάθειες. Όλες κατέρευσαν. Έγιναν προσπάθειες από τους Αιγύπτιους. Έγιναν προσπάθειες για να απελευθερωθούν, εννοείς. Ναι, για να απελευθερωθούν. Έγιναν προσπάθειες από τα Εμιράτα. Έγιναν προσπάθειες από άλλες αραβικές χώρες, όπως η Χαμάς, μέχρι στιγμής σιωπά. Κατάλληλος αρνείται να τους απελευθερώσει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, διότι είναι τεράστιο το βάρος, όσο και να σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω, είναι τεράστιο το βάρος στην ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών να υπάρχουν όμοιροι Αμερικανοί και να μην κάνει τίποτα. Άρα, διάβαζα σήμερα, Μιχάλη, σήμερα το πρωί. Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, μπορεί να αναγκαστεί από τα γεγονότα. Πώς καταλαβαίνει να κάνει κάτι. Σωστά. Διάβαζα σήμερα το πρωί κάποια δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι τις ώρες που μιλάμε, ομάδες των ΣΥΛΣ, των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού Ναυτικού, είναι έτοιμες πάνω στα αεροπλανοφόρα για κάθε ενδεχόμενο. Να υπενθυμίσουμε ποιοι είναι οι ΣΥΛΣ. Οι ΣΥΛΣ είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην καρδιά των Ταλιμπάν και εκτέλεσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι τον Λάντεν. Έτσι. Είναι η ίδια ομάδα, σωστά. Κοίταξε, αν μου έλεγε κάποιος ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στα αεροπλανοφόρα, θα του έλεγα ότι είναι τρελός. Σίγουρα, σε αυτή την περίπτωση, όταν είσαι υπερδύναμη, όταν έχεις αεροπλανοφόρα, έχεις τα πάντα πάνω σε αυτά τα αεροπλανοφόρα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι υπάρχει και πολύ μεγάλος αριθμός F-35 και F-16 πάνω σε αυτά τα αεροπλανοφόρα. Υπάρχουν βατραχάνθρωποι, υπάρχουν κομάντος, υπάρχουν υπεζοναύτες, υπάρχουν τα πάντα. Αν χρειαστεί, όπως καταλαβαίνεις, θα δράσουν. Ας ελπίσουμε θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να απελευθερωθούν οι όμεροι και να μείνουμε εδώ. Βέβαια, δεν θα είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ καλοί αντάρτες και οι τρομοκράτες της Χαμάς. Έχουν αυτά τα περίφημα λαγούμια όπου μια-δυο φορές ο Ισραηλινός στρατός, που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, δεν τα πολύ κατάφερε μαζί τους. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσουν καινούργιες μεθόδους οι Ισραηλινοί. Σίγουρα θα τους βοηθήσουν οι Αμερικανοί σε όλα τα επίπεδα. Εάν ξεκινήσει αυτή η επίθεση, θα είναι μια πολύ αιματηρή επίθεση. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Έτσι, για πόσους νεκρούς θα μιλάμε. Εδώ έχουμε και ζωντανή εικόνα, να πούμε. Έτσι, από το πεδίο του πολέμου που βλέπουμε ότι συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι βομβαρδισμοί. Μιχάλης Ιγνατίου, Μιχάλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σήμερα.